η πίκρα της ήττας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η πτώση της μοναρχίας, η αίσθηση εξευτελισμού από τη Συνθήκη των Βερσαλιών, η έκρηξη της φτώχειας και η αναρχία είχαν φέρει την απόγνωση στο γερμανικό λαό και τον είχαν γεμίσει με μίσος. Οι υποσχέσεις για ανάκτηση της εθνικής υπερηφάνειας και βελτίωση της οικονομίας, διώχνοντας τα ξένα συμφέροντα από τη Γερμανία, είχαν κάνει καγκελάριο τον Αδόλφο Χίτλερ. Στις 3 τα ξημερώματα, επιστρέφοντας σπίτι, ο Γκέμπελς συμπληρώνει στο ημερολόγιο του. Είναι σαν όνειρο, σαν παραμύθι. Το νέο Ράιχ γεννήθηκε. 14 χρόνια δουλειάς στέφθηκαν με επιτυχία. Η επανάσταση ξεκίνησε. Τέσσερις εβδομάδες μετά, λαμβάνει χώρα ο εμπρισμός του Reichstag και το ναζιστικό κόμμα χρησιμοποιεί το γεγονός ως πρόσχημα για να ισχυριστεί ότι οι κομμουνιστές συνωμοτούν εναντίον της γερμανικής κυβέρνησης. Οι Ναζί αρχίζουν να αναστέλουν τις πολιτικές ελευθερίες και εξαλείφουν την αντιπολίτευση. Οι κομμουνιστές αποκλείονται από το γερμανικό κοινοβούλιο, στο οποίο ψηφίζεται ο εξουσιοδοτικός νόμος για την αντιμετώπιση των δεινών του λαού και του Reich, που παραχωρεί στον Χίτλερ την εξουσία να ενεργεί με διατάγματα έκτακτης ανάγκης, χωρίς κοινοβουλευτική συγκατάθεση και χωρίς συνταγματικούς περιορισμούς. Στην υπερψήφιση του νόμου συνέβαλε το γεγονός πως οι παραμιλιταριστές των Ναζί είχαν περικυκλώσει το κτίριο την ώρα που ο Χίτλερ δήλωνε εντός. «Είναι στο χέρι σας, κύριοι του Reichstag, να επιλέξετε ανάμεσα σε πόλεμο ή ειρήνη». Ενώ τα βιβλία Εβραίων, κομμουνιστών, σοσιαλιστών, αναρχικών και ειρηνιστών συγγραφέων καίγονται δημοσίως, στις 14 Ιουλίου 1933 ψηφίζεται νόμος που καθιστά το NSDAP το μόνο νόμιμο πολιτικό κόμμα. Από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 1934 λαμβάνει χώρα η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Ο Χίτλερ, φοβούμενος τη δύναμη που είχε αρχίσει να αποκτά η παραστρατιωτική του οργάνωση, ΕΣΑ, διατάζει μια σειρά από μαζικές δολοφονίες με θύματα την ηγεσία της, καθώς και πολιτικών του αντιπάλων. Την επιχείρηση είχαν αναλάβει τα ΕΣΕΣ, η παραστρατιωτική οργάνωση υπό τη διοίκηση του Χάινριχ Χίμμλα και η μυστική αστυνομία Γκεστάπο, η Μπόντο Χάιντριχ. Η ναζιστική προπαγάνδα παρουσίασε τις δολοφονίες ως προληπτικό μέτρο εναντίον ενός επικείμενου πραξικοπήματος από την ΕΣΑ υπό τις εντολές του αρχηγού της ΡΕΜ, και στα μέσα ενημέρωσης ο Χίτλερ παρουσιάστηκε ως θύμα συνωμοσίας. Στις 19 Αυγούστου 1934, μόλις 17 ημέρες μετά το θάνατο του Προέδρου Χίντεμπουργκ, πραγματοποιείται δημοψήφισμα για τη συγχώνευση των θέσεων του Καγκελάριου και του Προέδρου. Υπέρ της παράδοσης όλων των εξουσιών στο Χίτλερ θα ψηφίσει το 89,93%. Ο Χίτλερ είναι πλέον ηγέτης και καγκελάριος του Ράιχ, έχοντας στα χέρια του την απόλυτη εξουσία. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να εφαρμόσει ως ιδεολογικό του όχημα τον παγερμανισμό και την ανάγκη της απόκτησης του απαραίτητου ζωτικού χώρου για το γερμανικό έθνος. Αυτό συνιστά την προσάρτηση εδαφών που κατοικούνται από γερμανικούς πληθυσμούς έξω από τα σύνορα, όπου καταπιέζονται από κατώτερες φυλές. Καταργούνται οι ατομικές ελευθερίες, η ελευθερία του τύπου, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, οι τοπικές κυβερνήσεις των έως τότε ομοσπονδιακών κρατηδίων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα δικαιώματα των εβραϊκής καταγωγής πολιτών. Δημιουργείται η χιτλερική νεολαία, όπου τα μέλη της από μικρά παιδιά μειούνται στην εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία. Επίσης, η προπαγάνδα του Χίτλερ θέτει αρχέτυπα απεικόνησης και συμπεριφοράς για τις ιδανικές Γερμανίδες, που πρέπει να έχουν εξαίρετη σωματική υγεία ώστε να ενισχύσουν το Ράιχ με πολλά και υγιή παιδιά. Όσα παιδιά γεννιούνται με προβλήματα υγείας μεταφέρονται σε ειδικά κέντρα, όπου από το 1939 αρχίζει η εξόντωσή τους. Κεντρικός φορέας της κουλτούρας θανάτου του χιτλερικού καθεστώτος είναι τα διαβόητα τάγματα SS.
υπό τις εντολές του αρχηγού τους, Χάινριχ Χίμμλερ, από φρουρά ασφαλείας του Χίτλερ, εξελίσσονται σε στρατιωτικές υπερμονάδες. Οι άντρες τους με ειδική εκπαίδευση είναι ικανοί να εκτελέσουν οποιαδήποτε αποστολή τους ανατεθεί, σφυριλατημένοι βαθιά από ρατσιστικές αντιλήψεις, οι οποίες τους δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι οι ίδιοι είναι υπεράνθρωποι. Η γενικότερη ρατσιστική προπαγάνδα είχε ως στόχο τους Σλάβους της Ανατολικής Ευρώπης, τους Εβραίους Μπολσεβίκους και τους Ρωμά. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο Χίτλερ, ο Εβραϊκός Μπολσεβικισμός πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του. Und Wesens verwirklichen, wird sie eine ewige und unzerstörbare Säule des deutschen Volkes und Reiches sein. Dann wird einst eben die herrliche, ruhmreiche Armee den alten, stolzen Waffenträger unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte, politische Führung der Partei treten und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das deutsche Reich. Και στις 15 Σεπτεμβρίου διεξάγεται στην Ιρενβέργη το 7ο συνέδριο του NSDAP. Εκεί ψηφίζονται οι νόμοι της Νιρεμβέργης που αφορούν τη συντήρηση της καθαρότητας του γερμανικού αίματος και απαγορεύουν τους γάμους και τις ερωτικές σχέσεις ανάμεσα σε Εβραίους και Γερμανούς. Οι Εβραίοι θεωρούνται υποτελείς της πολιτείας και καθορίζεται ποιος θεωρείται Εβραίος, ποιος μισός Εβραίος και ποιος κατά το 1/4. Στο ίδιο συνέδριο, η σβάστικα γίνεται η νέα εθνική σημαία της Γερμανίας. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, οι Ιταλικές δυνάμεις εισβάλλουν στην Αιθιοπία. Ο Χίτλερ, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την παθητικότητα των Γάλλων και των Βρετανών, τον Μάρτιο του 1936 στέλνει 30.000 στρατιώτες στην περιοχή του Ρήνου, τη σημαντική βιομηχανική περιοχή που είχε αποστρατικοποιηθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη των Βερσαλιών. Οι δυνάμεις του Χίτλερ δεν ήταν τόσο ισχυρές και ήταν έτοιμες να υποχωρήσουν σε περίπτωση αντίδρασης. Όμως η μπλόφα του έπιασε και αυτό του δίνει περισσότερο θάρρος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936 είναι μια ευκαιρία για τον Χίτλερ να δείξει το μεγαλείο της Γερμανίας και τα επιτεύγματα του γερμανικού λαού. Η ναζιστική προπαγάνδα προσπαθούσε να προβάλλει την εικόνα μιας ειρηνικής και ανεκτικής Γερμανίας και κατά τη διάρκεια των αγώνων είχαν αφαιρεθεί οι αντιεβραϊκές πινακίδες ενώ οι εφημερίδες διατηρούσαν λιγότερο σκληρή ρητορική. Στις 12 Μαρτίου 1938 ο Χίτλερ προχωράει στην προσάρτηση της Αυστρίας, το Anschluss. Η ένωση της Αυστρίας με τη Γερμανία ήταν ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς του Χίτλερ προσωπικά, αφού θα σήμαινε τη δημιουργία της Μεγάλης Γερμανίας και θα οδηγούσε στην αναβίωση της γερμανικής αυτοκρατορίας. Οι Αυστριακοί τον υποδέχονται με το σύνθημα «Ein Volk, ein Reich, ein Führer». Und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs, melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Επόμενος στόχος, η προσάρτηση της Ουδητίας, του δυτικού τμήματος της Τσεχοσλοβακίας, όπου στο μεγαλύτερο μέρος της έχει γερμανικό πληθυσμό. Ενώ εδάφη καταλαμβάνουν η Ουγγαρία και η Πολωνία, προκειμένου να αποτραπεί μια αιματηρή πολεμική σύραξη μεταξύ Γερμανίας και Τσεχοσλοβακίας, πραγματοποιείται η συνδιάσκεψη του Μονάχου στις 29 Σεπτεμβρίου 1938. Στη συνδιάσκεψη αυτή παρέστησαν οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, καθώς και οι ηγέτες της Ιταλίας και της Γερμανίας. Εκεί την επομένη υπέγραψαν το Σύμφωνο του Μονάχου, δια του οποίου και προσαρτήθηκε η Σουδητία στο Τρίτο Ράιχ. Από τη διάσκεψη αυτή αποκλείστηκε η συμμετοχή εκπροσώπου της Τσεχοσλοβακίας. Οι σύμμαχοι και ο άξονας αποφάσιζαν για την Τσεχοσλοβακία χωρίς την ίδια.
τόσο ο Τσέμπερλεϊν όσο και ο Νταλαδιέ επιστρέφουν στις χώρες τους ως θριαβευτές, με τα πλήθη να τους επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή, διακηρύσσοντας μάλιστα την έντιμη ειρήνη, απομακρύνοντας έτσι την όποια απειλή πολέμου. Η γερμανική επιθετικότητα, σε συνδυασμό με την αυτοκτονική πολιτική του κατευνασμού που εφάρμοζαν οι αντίπαλοί της, προμείνει ευαρύ χειμώνα και η Ευρώπη είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Το αποκορύφωμα της ρατσιστικής και μυσαλόδοξης ρητορικής του ναζιστικού καθεστώτος θα εκδηλωθεί με το μαζικό και πανεθνικό πογκρόμ στη Γερμανία και την Αυστρία, τη νύχτα της 9ης προς 10η Νοεμβρίου 1938. Τη νύχτα των Κρυστάλλων, στόχος είναι οι Εβραίοι πολίτες όλης της χώρας. ΕΣΑ και Γερμανοί πολίτες καταστρέφουν εβραϊκά σπίτια, καταστήματα, νοσοκομεία, σχολεία και συναγωγές. Περισσότεροι από 30.000 Εβραίοι συνελήφθησαν και στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την απαρχή του ολοκαυτώματος. Έχοντας ξεκαθαρίσει πλέον με τα εσωτερικά ζητήματα, ο Χίτλερ είναι έτοιμος να περάσει στο επόμενο στάδιο υλοποίησης των βλέψεών του. Τη νύχτα της 14ης προς 15η Μαρτίου 1939, ο γερμανικός στρατός εισβάλλει στη Τσεχοσλοβακία. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν το υπόλοιπο της Τσεχίας και η Σλοβακία γίνεται ανεξάρτητο κράτος. Το Μάιο του 1939, με άκρατο κινησμό, ο Χίτλερ δηλώνει: «Επιπλέον επιτυχίες είναι ανέφικτες χωρίς να υπάρξει αιματοχυσία». Στις 23 Αυγούστου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ναζιστικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης θα υπογράψουν στη Μόσχα μία συμφωνία μη επιθέσεως. Μέσα σε αυτή τη συμφωνία συνέταξαν και ένα μυστικό πρωτόκολλο, όπου οι δύο χώρες συμφωνούσαν στην κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους της Πολωνίας από τη Γερμανία, με τη Σοβιετική Ένωση να καταλαμβάνει το υπόλοιπο συν τα κράτη της Βαλτικής και τη Φιλανδία. Η Γαλλία και η Αγγλία είχαν υποσχεθεί να υποστηρίξουν την Πολωνία σε περίπτωση επίθεσης. Κάτι που ο Χίτλερ αμφισβητούσε έντονα, λέγοντας: «Οι εχθροί μας είναι μικρά σκουλίκια. Τους γνώρισα καλά στο Μόναχο». Τα αποτελέσματα της έως τώρα πολιτικής των συμμάχων τον δικαίωναν σε αυτόν τον ισχυρισμό, διότι όντως οι αντίπαλοι του με την απάθειά τους είχαν θρέψει το θηρίο. Και καθώς έβλεπαν τη Γερμανία να αυξάνει τη στρατιωτική της δύναμη, καταστρατηγώντας τη συνθήκη των Βερσαλιών, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Κανείς τους δεν φανταζόταν ότι η Ευρώπη, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου, θα μπορούσε να αιματοκυλιστεί πάλι σε τέτοιο βαθμό. Στις 16 Μαρτίου 1935 καθιερώθηκε ο νόμος για την οργάνωση των αμυντικών δυνάμεων. Το πρόγραμμα επανεξοπλισμού ενισχύει γρήγορα το μέγεθος του γερμανικού σώματος αξιωματικών και η οργάνωση του αναπτυσσόμενου στρατού θα είναι το πρωταρχικό τους καθήκον μέχρι και το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρά την κλίμακά του, ο γερμανικός επανεξοπλισμός παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστική επιχείρηση, χρησιμοποιώντας οργανισμούς βιτρίνες, όπως συλλόγους αλεξιδοτιστών για την εκπαίδευση πιλότων και αθλητικούς συλλόγους για τη διδασκαλία τεχνικών μάχης πεζικού. Περίπου 150 αμερικανικές εταιρείες, όπως DuPont, IBM, Standard Oil of New Jersey, General Motors και Ford, συμμετείχαν στο γερμανικό επανεξοπλισμό, παρέχοντας από πρώτες ύλες μέχρι τεχνογνωσία. Αυτό γινόταν μέσω ενός σύνθετου δικτύου επιχειρηματικών συμφερόντων, κοινοπραξιών και σχέσεων συνιδιοκτησίας μεταξύ αμερικανικών και γερμανικών εταιριών και των θυγατρικών τους. Η γερμανική πολεμική μηχανή του Χίτλερ είναι έτοιμη να εξαπολύσει τον όλεθρο και τη φρίκη του πολέμου σε ολόκληρο τον πλανήτη και δεκάδες εκατομμύρια ζωές θα χαθούν, αλλά και οι ζωές εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων θα επηρεαστούν γεμίζοντας με αίμα και τρόμο. Η δουλειά και η ικανοποίηση των αγώνων για καλύτερη ζωή, η μάθηση, η δημιουργία, οι ελπίδες, η ευτυχία και κάθε ανθρώπινη αξία θα δολοφονηθούν με την έναρξη του πολέμου, όπου η λέξη ανθρωπιά θα χάσει κάθε νόημα
και για μία ακόμη φορά η ανθρωπότητα θα βρεθεί απέναντι στο χειρότερο της εαυτό, μαθαίνοντας να ζει καθημερινά με το φόβο και το θάνατο. Επόμενος στόχος του Χίτλερ θα είναι η Πολωνία. Ο γερμανικός λαός έχει δεχτεί έντονη προπαγάνδα πως στην Πολωνία από το 1931 έχουν εκδιωχθεί από τις κατοικίες τους 1 εκατομμύριο Γερμανοί, ενώ 58.000 άοπλοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έχουν δολοφονηθεί από τους Πολωνούς. Σήμερα είναι 31 Αυγούστου 1939. Το ανώτατο Σοβιέτ επικυρώνει το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, που υπεγράφει 8 ημέρες πριν και ο Χίτλερ στείνει την τελευταία πράξη πριν την έναρξη του πολέμου, μια δίθεν πολωνική επίθεση στον τοπικό ραδιοσταθμό του Γκλάιβιτς. Στα σύνορα με την Πολωνία, η Γερμανία έχει ήδη αναπτύξει πάνω από 65 μεραρχίες. Συνολικά 1,5 εκατομμύριο πεζικό, 2.750 τάγκς, 2.315 αεροσκάφη και 9.000 πυροβόλα είναι έτοιμα για την αυριανή έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ έχει στη διάθεσή του το πιο προηγμένο τεχνολογικά στρατό, ο οποίος είναι πανίσχυρος, διαθέτει άψογη εκπαίδευση, εξαιρετική οργάνωση, γερμανική πειθαρχία και άσβεστο μίσος για τον εχθρό. Σήμερα είναι 31 Αυγούστου 1939, η τελευταία μέρα του καλοκαιριού και από αύριο έρχεται ο πιο σκοτεινός χειμώνας. Ένας χειμώνας που θα κρατήσει 6 χρόνια.